Καταρχήν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και ακούω αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κάνουμε μία σειρά από δράσεις που εκτείνονται από επιχειρηματική εκπαίδευση, εκπαίδευση πάνω στην επιχειρηματικότητα, ενισχύουμε και υποστηρίζουμε δράσεις επιχειρηματικότητας και κάνουμε ταυτόχρονα και έρευνα εχμής πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και δικτύωση και όλο το φάσμα των δράσεων και των υπηρεσιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Θα τα πω λοιπόν λίγο αναλυτικά. Καταρχήν, το 2010 ιδρύθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, που είναι πλέον σημείο αναφοράς για δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Και επίσης υποστηρίζει νέες επιχειρηματικές ομάδες στα πρώιμα στάδια, στα πρώτα τους βήματα δηλαδή, από την επιχειρηματική τους ιδέα να την ξεκινάνε να την υλοποιήσουν. Έτσι λοιπόν, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έχει καταφέρει να εισάγει μία σειρά από καινοτόμους θεσμούς, οι οποίοι συνεχίζουν χρόνο με το χρόνο και ζητώνται και από τους φοιτητές μας, όπως είναι ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας και η Μέρα Καριέρα Startup. Επίσης, στη συνέχεια αυτών των δράσεων, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημιούργησε με τη βοήθεια και του Δήμου Αθηναίων τη δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, που στόχο έχει να βοηθήσει την ανάπτυξη και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΟΠΑ, αλλά και να βοηθήσει ωριμότερες ομάδες στην είσοδό τους στην αγορά. Έτσι λοιπόν, μέσα από τις δομές αυτές έχουν γίνει μια σειρά από δράσεις, όπως είναι ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας, που στα 6 συνεχόμενα χρόνια λειτουργίας της έχουν 500 τουλάχιστον φοιτητές και απόφοιτοι του ΟΠΑ έχουν συμμετάσχει και έχουν μπορέσει να κάνουν, να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε επιχειρηματικό σχέδιο, με τη βοήθεια μετόρων, αλλά και τη βοήθεια υποστήριξης από εμάς μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων. Και μάλιστα φέτος είχαμε για πρώτη φορά την κατεύθυνση, εισάγαμε στο διαγωνισμό την κατεύθυνση του προϊόντος, σχεδιασμό νέου προϊόντος, και είχαμε πολύ ενδιαφέροντες ιδέες και βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο η ωριμότητα, αλλά και η καινοτομία των ιδεών που υποβάλλονται σε εμάς, είναι πραγματικά βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Θα σας πω ενδεικτικά ότι φέτος βραβεύσαμε μία ομάδα που είχε την ιδέα για την πρώτη επαγγελματική σχολή αλληλείας στην Ελλάδα. Πέρα όμως από αυτό, εδώ και 10 χρόνια κάνουμε το διαγωνισμό ψηφιακής καινοτομίας, όπου πάνω από 2.000 φοιτητές από 12 ΤΕΗ και ΑΕΗ της Αθήνας και της Κύπρου συμμετέχουν και έχουμε εισάγει τα τελευταία χρόνια και την κατεύθυνση της έρευνας. Και επίσης έχουμε εισάγει και το θεσμό το ημέρα καριέρα startup, όπου βοηθάμε φοιτητές πάνω στα 3 χρόνια υλοποίησης της εκδήλωσης αυτής, πάνω από 400 φοιτητές και απόφοιτοι έχουν συναντηθεί με 53 νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να βρούνε είτε δουλειά είτε να βρούνε συνεργάτες. Πέρα όμως από αυτά, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουμε γενικά δίνουμε έμφαση στην εκπαίδευση πάνω στην επιχειρηματικότητα. Έτσι λοιπόν έχουμε εισάγει μαθήματα επιχειρηματικότητας σε όλα τα προπτυχιακά μας μαθήματα και σε κάποια από τα μεταπτυχιακά. Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και η Δομή Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας έχουν κάνει πάνω από 90 εξειδικευμένα σεμινάρια και εκδηλώσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε προσθέσει την κατεύθυνση ψηφιακή επιχειρηματικότητα, κοινωνική επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη προϊόντος. Και για όλα αυτά έχουμε λάβει μια σειρά από διακρίσεις, όπως είναι η διάκριση αριστείας σύμφωνα με το παγκόσμιο αναγνωρισμένο μοντέλο αριστείας EFQM, ενώ το 2013 αναγνωριστήκαμε σαν εθνικός πρωταθλητής για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας και το 2015 αναγνωριστήκαμε ως καλή πρακτική υλοποίησης έργου ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.